Πάμε να δούμε λίγο μια αφίσα. Πρωταγωνιστές τα παιδιά, εκπαιδευτική κοινότητα εκεί στο Γυμνάσιο Αλικιανού, καθώς ανεβάζουν μια παράσταση αύριο Παρασκευή, και μια παράσταση που αξίζει την στήριξη όλων μας. Τα παιδιά στην εξουσία. Παρασκευή 12 του Μάη, 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Και θα συναντήσουμε την κυρία Αργυρώ Τζαγκαράκη, εκπαιδευτικό, τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ξέρετε πόσο αγαπάμε και στηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, ειδικά όταν προέρχονται εκεί από τον πνεύμονα των σχολείων, που δεν είναι άλλος βέβαια από τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Κυρία Τζαγκαράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και για την κάλυψη της παράστασής μας. Δική μας η χαρά. Τώρα και δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Σας ακούμε, σας βλέπουμε, είστε εξαιρετικοί. Για πείτε μας αναφορικά με την αυριανή παράσταση. Τα παιδιά λοιπόν, είναι η δέκατη... την εξουσία. Ναι, είναι τα παιδιά στην εξουσία, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο της Μαρίας Τσιούνα, που διαπραγματεύεται το μέλλον που ετοιμάζουμε εμείς για τα παιδιά μας και το ποιες αντιρρήσεις και ποιες διαθέσεις έχουν αυτά τα παιδιά για να ακολουθήσουν αυτό που εμείς ετοιμάζουμε. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, πολύ σύγχρονο, είναι ένα κοινωνικοπολιτικό παραμύθι. Τα τραγούδια είναι σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι και η μουσική του Σάκη Τσιλίκη. Την έχουμε δουλέψει την παράσταση αυτή σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Είμαστε 11, είναι 11 τα παιδιά της θεατρικής ομάδας και αυτή είναι η 10η παράσταση στη σειρά, 10 χρόνια δηλαδή κάνουμε παραστάσεις στο Γυμνάσιο Αλικιανού. Μόνο τυχαίο δεν είναι λοιπόν. Αυτή η στροφή στον πολιτισμό και στην τέχνη και στο σανίδι και στο θέατρο έχει μακρά ιστορία και ξεχωριστό παρελθόν που έχει να κάνει με τη δική σας ενεργητικότητα. Όχι μόνο τη δική μου, είμαστε ένα σύνολο ανθρώπων που έχουν το ίδιο όραμα, την ίδια εκπαιδευτική κουλτούρα. Και επίσης νομίζουμε ότι έχουμε και μια αποστολή σαν εκπαιδευτική. Μακάρι να το βλέπουν δηλαδή, έτσι όλοι, να το έβλεπαν έτσι όλοι. Να αφήσουμε ένα μικρό αποτύπωμα, ήθελα να πω αυτό, ναι. Να αφήσουμε ένα μικρό αποτύπωμα στην ψυχή των παιδιών μας. Τα παιδιά πώς αντιλαμβάνονται την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους, για πείτε μας. Κοιτάξτε, είναι νομίζω το επιστέγασμα της ομαδικότητας, της καλής συνεργασίας, της κοινωνικοποίησης και ό,τι καλύτερο έχουν να κερδίσουν στο σχολείο, ειδικά στο γυμνάσιο που δεν είναι ακόμα φορτωμένοι πάρα πολύ με τις υποχρεώσεις των εξετάσεων και τις γνώσεις και των πανελλαδικών. Και βέβαια ένα θέμα κατά κάποιο τρόπο επίκαιρο. Ένα θέμα... Ναι, είναι επίκαιρο. Ένα θέμα το οποίο πραγματεύεται καταστάσεις, είναι επίκαιρες, ένα διαχρονικό θέμα και θέλω να σας ρωτήσω πώς αντιλαμβάνονται τη συμμετοχή τους σε αυτό το θέμα. Είναι και αυτή μια παράμετρος που πρέπει να δούμε. Να σας πω, τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν, δηλαδή το έργο δεν είναι απόλυτα πάνω στο κείμενο της κυρίας Τσιούμα, ναι. Είναι σε μια διασκευή, την οποία διασκευή έκαναν τα παιδιά, δηλαδή σκηνοθετούν και τα παιδιά. Έχω 11 καταπληκτικούς μαθητές που έχουν παρέμβει πάρα πολύ και σκηνοθετικά στο έργο και στο κείμενο. Ποιοι μπορούν να προσέλθουν αύριο, δηλαδή... που απευθύνεται κάλεσμα, κυρία Τζαγκαράκη. Κοιτάξτε, εμείς κάθε χρόνο κάνουμε την παράσταση σε δύο μέρη, δηλαδή το πρωί είναι για τους μαθητές του σχολείου μας και το απόγευμα είναι για τους γονείς και για όποιον θα ήθελε να έρθει και να παρακολουθήσει την παράστασή μας. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε, καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε καλά. Θερμά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Η υποχρέωσή μας. Να είστε καλά.